που σήμερα όμως δεν φοράει γαλάζια αλλά κάτασπρα. Δεν παίζει δηλαδή ο Αλτσαμέντη και ο Ντασίλβα, ενώ το παιχνίδι ξεκίνησε. Δύο παίχτες που ξεκίνησαν βασικοί στους προηγούμενους αγώνες, ο Αλτσαμέντη και ο Ντασίλβα, δύο επιθετικοί, δεν παίζουν σήμερα. Τις θέσεις τους έχει πάρει ο Περέιρα και ο Ράμος. Από πλευράς Εθνικής Σκωτίας έχουμε τρία νέα πρόσωπα. Έχουμε τρία νέα πρόσωπα, τον Άλβιστον αριστερό μπακ της Manchester United, τον Graham Sharp της Everton στην επίθεση και ακόμη τον Max Tay στη μεσαία γραμμή της Celtic. Πλάγιο τώρα έχουμε με τον Άλβιστον για τη Σκωτία που δίνει στον Στράχαν και εκεί έχουμε φάουλ που γίνεται από τον Μπατίστα στο Στράχαν. Πριν συμπληρωθεί καλά καλά το πρώτο λεπτό, έχουμε το πρώτο σκληρό αντικανονικό μαρκάρισμα που κάνει ο Μπατίστα και βλέπει κόκκινη, απευθείας κόκκινη. Αυτή είναι ασφαλώς η πιο γρήγορη αποβολή που έχει γίνει σε αγώνα Μουντιάλ. Κόκκινη κάρτα σε έναν ακόμα Ρουγουανό παίχτη, τον Μπατίστα, από τον Γάλλο διαιτητή Κινιού στα 40 δευτερόλεπτα του αγώνα. Διαμαρτύρονται οι Ρουγουανοί. Αλλά εδώ ο Γκουτιέρες διαμαρτύρεται και ο Μπάριος με το νούμερο 8 αρχηγός της Εθνικής Ουρουγουάης. Ο διαιτητής ζητάει το φορείο για να φύγει από το αγωνιστικό χώρο Στράχαν που φαίνεται σοβαρά χτυπημένος. Δεν ξέρω αν θα ξαναδούμε το μαρκάρισμα του Μπατίστα που ήταν πράγματι πάρα πολύ σκληρό και ανάγκασε τον Γάλλο διαιτητή Κινιού να βγάλει κόκκινη κάρτα απευθείας στον αριστερό μπακ της Εθνικής Ουρουγουάης που αποχωρεί αυτή τη στιγμή αποδοκιμαζόμενος. Και όπως σας είπα και πριν, αυτή είναι η πιο γρήγορη αποβολή του Μουντιάλ. 40 δευτερόλεπτα μόλις μετά την έναρξη του αγώνα, ο Μπατίστα τον βλέπετε εδώ με το νούμερο 6, αποχωρεί. Ο Χωσέ Μπατίστα, 24 ετών, 7 φορές διεθνής, αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο και η Ουρουγουάη για δεύτερη φορά στους 3 αγώνες που έχει δώσει μέχρι στιγμής, που αυτός είναι ο τρίτος, για δεύτερη φορά θα παίξει με 10 παίχτες. Το ίδιο συνέβη και με τη Δανία που απευλήθη στο 20 λεπτό ο Πόσιο, τώρα αποβάλλεται ο Μπατίστα, δικαιολογημένα βέβαια, κατά τη γνώμη μας, και το γεγονός είναι ότι ο Ουρουγουάη συνεχίζει για 89 λεπτά με 10 παίχτες.